Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Στεφανάκη, υποψήφιο βουλευτή του ΚΚΕ στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους πολίτες της Νάουσας, είπε σε εκλογές 21ης Μαΐου υπάρχει ένα δίλημα, σταθερότητα ή χάος. Και μάλιστα είπε και το εξής. Αν τυχόν πάμε σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, να δω πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις σας. Για να το σχολιάσουμε λιγάκι. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας βάζει διλήμματα του στυλ Μητσοτάκης ή αλλαγή και πρόοδος. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν θα θεωρούσαμε προκλητική αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη, όπως και του κυρίου Τσίπρα. Αλλά αυτό που κρύβεται πίσω από τέτοιες τοποθετήσεις είναι η απέκτηση προς τους μεγάλους επιχειρηματίες, τους μεγαλέμπορους, τους μεγαλοξενοδόχους, τους μεγάλους τραπεζίτες, τους βιομήχανους και τους εφοπλιστές. Σε αυτούς αναφέρεται ο κύριος Μητσοτάκης, ότι αν δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση που θα στηρίζει τα δικά του συμφέροντα, θα υπάρχει χάος. Γιατί το χάος αυτή τη στιγμή το ζουν οι εργαζόμενοι και ο λαός. Ένα χάος ζούνε. Αυτός που ξέρει ότι σε λίγες μέρες θα του πάρουν το σπίτι, ζει σε ένα χάος. Αυτός που δεν του φτάνουν τα χρήματα από το μισθό που παίρνει, που νομοθέτησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι τις 15 του μηνός και δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, ζει ένα χάος. Αυτοί που δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά τους να σπουδάσουν, ζουν ένα χάος. Αυτοί που τα θρύνησαν τα παιδιά τους από εργατικά ατυχήματα και από το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, ζουν ένα χάος. Λοιπόν, ας αφήσουν λοιπόν αυτά τα ψευτοδιλήμματα, γιατί το πραγματικό δίλημα είναι αν θα βγει δυνατός ο λαός και αδύναμη η οποιαδήποτε κυβέρνηση φτιαχτεί. Τώρα, μια και είπατε για Τέμπη, να ρωτήσω κάτι, κύριε Στεφανάκη. Στη συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός μίλησε με αφορμή την μήνυση που υπέβαλαν οι οικογένειες που χάσαν τα παιδιά τους, μίλησε για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Βέβαια, μετά βγήκαν στη Νέα Δημοκρατία και είπαν ότι δεν μιλούσε για τις οικογένειες, αλλά μιλούσε για τους μηχανοδηγούς που κάνουν απεργία. Και κατηγόρησε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης ότι κρύβονται από πίσω. Ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Κοιτάξτε, οι μηχανοδηγοί και οι εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους κάνουν απεργίες πολλές χρόνια πίσω και μάλιστα ήταν τραγική, να το πούμε έτσι, η σύμπτωση. Μία ανακοίνωση της παράταξης του ΚΚΕ στους σιδηρόδρομους 15 μέρες πριν γίνει το τραγικό έγκλημα, που πάντα έλεγαν ότι θα θρηνήσουμε θύματα από αυτές τις απεργίες. Και αυτές οι απεργίες με νόμους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνανε πάντα παράνομες και κατακριστικές. Δεν εργαλειοποιούν λοιπόν τώρα οι εργαζόμενοι καμία κατάσταση. Συνεχίζουν τον αγώνα τους γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Εκεί είναι το ζήτημα. Συνέχισε λοιπόν να δουλεύει ο σιδηρόδρομος όπως δούλευε πριν. Σε αυτό δεν μίλησε κανένας. Κανένας δεν απάντησε σε αυτό. Δεν θέλουμε τώρα να γίνει μια συζήτηση σχετικά με το θέμα των γονέων κτλ. Γιατί θα ήταν κατά τη γνώμη μας προκλητικό και θα δίναμε, να το πούμε έτσι, θα βάζαμε νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τη γνώμη μας, με την τοποθέτηση αυτή ιδιαίτερα του κ. Γιάκου Μητσοτάκη, αυτοί εργαλειοποιούν την κατάσταση. Μάλιστα. Και όχι. Τώρα, κύριε Στεφανάκη, οι πολίτες επιλέγουν που θα δώσουν την ψήφο τους. Οι περισσότεροι, με βάση την καθημερινότητά τους, και η καθημερινότητα των Ελλήνων είναι ακρίβεια σε όλες τις μορφές της, και στα σούπερ μάρκετ και στα τρόφιμα και στα καύσιμα και στην ενέργεια, το πώς λειτουργεί το κράτος, το πώς λειτουργούν οι συγκοινωνίες, τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, τι γίνεται με τα δάνεια. Λέει η κυβέρνηση λοιπόν ότι εγώ, εντάξει ρε παιδιά, ακρίβεια έχει, είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Έλληνες πολίτες. Δίνω τις διάφορες μορφές επιδομάτων, δίνω δάνεια, στηρίζω όσο μπορώ. Τι λέει το ΚΚΕ, είναι έτσι τα πράγματα και πώς θα μπορούσαν να είναι αν δεν είναι έτσι? Κοιτάξτε, ακρίβεια είχαμε και πριν τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Δεν ήταν ευθύνο το ρεύμα πριν. Και μάλιστα, αν δει κάποιος και τα στοιχεία, ήταν συνεχώς ανωδική η πορεία των τιμών και στο ρεύμα και στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης και σε άλλα είδη τα οποία επηρεάζονται από το κόστος της ενέργειας. Ιδιαίτερα από όταν ξεκίνησε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις το χρηματιστήριο της ενέργειας και η παραπέρα εμπορευματοποίηση
και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, όπου φύτρωσαν σαν μανιτάρια τα μεγάλα συμφέροντα στην ενέργεια. Και καπηλεύονται, να το πω έτσι, εκμεταλλεύονται το φυσικό πλούτο της χώρας και τον ορυκτό πλούτο της χώρας για να θησαυρίζουν με την πολιτική και τους νόμους όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν μέχρι σήμερα. Ήρθε να δέσει βέβαια όλη αυτή η μεγάλη ακρίβεια με την συμμετοχή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και προφανώς με τα μέτρα που έχουν πάρθει απέναντι στη Ρωσία ως, να το πούμε έτσι, αντίπεινα προς τη Ρωσία, τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αντιστρόφως, να το πούμε έτσι, μετατρέπουν τη χώρα μας, πέρα από μια ακριβή χώρα για να ζήσει ένας εργαζόμενος, μετατρέπουν και σε στόχο αντιπίνων από την πλευρά της Ρωσίας και των υπόλοιπων αντιπάλων του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Να πάμε λίγο, θέλω, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, γιατί λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η κυβέρνηση στήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έκανε προσλήψεις και ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία που θα γίνουν οι μεγάλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις για να στηριχτεί ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ. Ποια είναι η άποψη του κόμματός σας? Από την ίδια την πολιτική που εφαρμόστηκε πριν, γιατί τοποθέτηση και της Νέας Δημοκρατίας και των Αλφών δεν αφορά την αλλαγή πολιτικής, δείχνουν όλα τα πράγματα ότι η υγεία θα εμπορευματοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Όλα τα μέτρα που ετοιμάζουν να πάρουν απέναντι στην υγεία του λαού αφορούν την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και την ένταξη μια σειρά άλλων επιχειρηματικών ομίλων στα πλαίσια των λεγόμενων προγραμμάτων ΣΔΙΤ, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης ακόμα και πολύ βασικών κρίσιμων τομέων της υγείας. Όπως είναι η χρόνια και η περίθαλψη, γιατί εδώ μιλάμε για ότι οι χιλιάδες θέσεις και ενές είναι ακόμα πάρα πολλές. Μιλάμε ότι τα κριτικά νησιά και τα υπόλοιπα νησιά, ακόμα και μεγάλα τουριστικά νησιά, δεν έχουν βασικές αυτές τις μη ειδικότητες. Δεν έχουν καρδιολόγο, δεν έχουν παθολόγο. Μιλάμε για την ΚΟ, για την Κέρκυρα, για τέτοια μεγάλα νησιά που δέχονται τουρίστες καθημερινά, εκατομμύρια τουρίστες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Να σας ρωτήσω κάτι. Φυτρώνουν σε αυτές τις περιοχές μεγάλες ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Στεφανάκη. Για να γίνει μια ουσιαστική επένδυση σε ένα νοσοκομείο χρειάζονται τεράστια χρηματικά ποσά. Θεωρείτε ότι είναι λάθος αν το κράτος συνεργαστεί με ένα ιδιώτη στο να φτιαχτούν υποδομές για τη δημόσια υγεία? Προφανώς και θεωρούμε ότι είναι λάθος, γιατί το ζήτημα δεν είναι εκεί αν θα ο ιδιώτης δώσει κάποια χρήματα ή δεν θα δώσει για την ψυχή της μάνας του. Αλλιώς θα είχαν δοθεί εδώ και χρόνια όλα αυτά τα χρήματα, γιατί πάντα υπήρχαν ιδιώτες, πάντα υπήρχαν κεφαλαιούχοι, πάντα υπήρχαν μεγιστάνες και πάμπλουτοι. Λοιπόν, και η πρόθεση στο να δοθούν κάποια χρήματα και να επενδύσουν στο δημόσιο σύστημα υγείας προφανώς έχει να κάνει με έναν υπολογισμό κερδών, με μια επιχειρηματική δράση η οποία σκοπεύει να πάρει ακόμα μεγαλύτερη, να το πούμε έτσι, μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας όσον αφορά τον τομέα της υγείας, και φάνηκε και μέσα στην πανδημία, όπου οι μεγαλοκλινικάρχες, οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές τις άβρισαν από τα εμβόλια, από τα φάρμακα και από όλη αυτή την κατάσταση που υπήρχε των ελλείψεων του δημοσίου συστήματος υγείας. Μάλιστα. Θέλω λιγάκι να πάμε να δούμε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που έχει σχέση με τους νέους, με τους νέους ανθρώπους. Το αν μπορούν να βρουν την κατάλληλη εργασία, την καλά αμοιβόμενη, συνθήκες εργασίας τους, αλλά και τι θα μπορούσε να κάνει το κράτος κατά την άποψή σας ώστε να στηριχθεί, να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα, ότι οι νέες οικογένειες δεν έχουν παιδιά για διάφορους λόγους, κυρίως οικονομικούς. Κυρίως οικονομική είναι η λόγη, το κόστος ζωής και οι συνθήκες εργασίας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μας είναι να ψηφιστούν, να το πούμε έτσι άμεσα, οι τροπολογίες που είχε καταθέσει το ΚΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την αντιμετώπιση και της ακρίβειας, σχετικά με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ως πεδίο διαπραγμάτευσης των ίδιων των εργαζομένων και όχι να αποφασίζει ο Υπουργός με βάση δημοσιονομικά και οικονομικά κριτήρια, δηλαδή τα κέρδη των επιχειρήσεων, όπως είναι ο νόμος Μπρούτη Αξιόγλου, να επανέλθει στα 100% τα 850 ευρώ και να επανέλθουν όλες οι τριετίες. Να επανέλθει το Ταμείο Ενεργείας για τους εποχικούς εργαζόμενους στον τουρισμό, που είναι αυτή τη στιγμή 3 μήνες για το χειμώνα, ενώ ο χειμώνας κρατάει πάνω από 5 μήνες για να επανέλθουν στη δουλειά. Δουλεύουν δηλαδή 5 μήνες για να βγάλουν τη ζωή 12 μηνών.
να μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο δωρεάν, να μπορούν να έχουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλές, να το πούμε έτσι, ανάγκες που δεν καλύπτονται. Να μπορούν να έχουν το σπίτι τους, κύριε Στεφανάκη, και να μην έχουν κανένα κίνδυνο για να τους το πάρει η τράπεζα. Κύριε Στεφανάκη, όσο να καταργηθεί δηλαδή, να καταργηθεί ο νόμος περί πληστηριασμού πρώτης κατοικίας και μια σειρά άλλα μέτρα τέτοια που έχουμε πάρει, αυτά είναι άμεσα. Δεν είναι, να το πούμε έτσι, επί δευτέρα παρουσία. Έχω ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια, την κυρία Μίνα, η οποία μου λέει το εξής. Λέει, όση ώρα μιλάει εκπρόσωπος του ΚΚΕ, το μόνο που κάνει είναι να κατηγορεί την κυβέρνηση. Ξεχνάει όμως ότι η κυβέρνηση αυτή του κυρίου Μητσοτάκη αύξησε τις συντάξεις, αύξησε τον κατώτατο μισθό και θα αυξήσει το μισθό σε βάθος τετραετίας μέχρι τα 1.500 ευρώ. Ναι. Ο μισθός που αύξησε η κυβέρνηση καταρχήν ήταν, αν το θέλετε, και αποτέλεσμα πολύ σκληρών αγώνων. Και οι αυξήσεις που ήρθανε όσον αφορά την αύξηση των 60 ευρώ μεικτών που φτάνουν λίγο παραπάνω από το μισθό του 2011, είναι ψίχουλα και αφορούν τον νόμο ο οποίος παίρνει υπόψη του τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και όχι τις ανάγκες των εργαζομένων. Γιατί οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις σε μια σειρά κλάδους όπως οι οικοδόμους, οι δημεργάτες στην Κόσκο και αλλού, υπέγραψαν 15% αύξηση, 30% αύξηση, πολύ μεγαλύτερα μεροκάματα από ό,τι είχαν μέχρι τώρα. Άρα η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση πρέπει να επανέλθει. Και εμείς δεν είναι ότι κατηγορούμε απλά μόνο την κυβέρνηση. Κατηγορούμε και την κυβέρνηση και τους εργοδότες που είναι χέρι-χέρι σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται. Η μόνη λύση είναι να προχωρήσουν οι εργαζόμενοι με μοναδικό κριτήριο τα δικά τους συμφέροντα. Μάλιστα. Και τα δικά τους αιτήματα. Μάλιστα. Γιατί οι συντάξεις αυτή τη στιγμή δεν φτάνουν ούτε για τους συνταξιούχους μέχρι τις 20 του μηνός. Γιατί δεν έχουν το δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων. Γιατί συνεχίζεται ο ίδιος νόμος που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα καταργήσει του Κατρούκαλου. Ο ίδιος νόμος συνεχίζεται. Τι άλλαξε δηλαδή? Μάλιστα. Και να μην το κατηγορήσουμε. Δεν άλλαξε τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Στεφανάκη, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω για να προλάβω και τον χρόνο, γιατί ξέρετε είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Ναι, ναι. Πείτε μας, καλοπρόεδρε, σας ρωτάει ένας στον δρόμο. Εντάξει, ξέρετε, βλέπω ότι το ΚΚΕ είναι πρώτος σε κινητοποίησης, υπάρχει μια εντυμότητα, μια σταθερότητα. Πείτε μου όμως ένα λόγο να δώσω και την ψήφο μου σε αυτές τις εκλογές. Τι θα το απαντήσετε? Γιατί αυτό που κρίνεται σε αυτές τις εκλογές δεν είναι αν θα φτιαχτεί η κυβέρνηση. Έχουν δει όλοι πλέον οι εργαζομένοι και ο λαός ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες εντυπωσιακές συγκλίσεις ανάμεσα στα τρία κόμματα τα οποία υπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων και όχι των πολλών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και θα εφαρμόσουν μια πολιτική που την έχουν ψηφίσει και είναι δεσμευμένη και θα υπηρετεί αυτούς. Ο μόνος που μπορεί να πραγματοποιήσει μια πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση δυνατή θα είναι το ΚΚΕ. Όσο πιο δυνατό λοιπόν θα είναι το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο λαός και ιδιαίτερα οι επόμενοι μεγάλοι εργατικοί αγώνες που θα γίνουν. Μάλιστα. Και αν δεν απατώμε σήμερα, έχετε και την κεντρική σας συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Στις 8 στο Σύνταγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Γεια σας.